Οι αριθμοί της πανδημίας σοκάρουν. 39.251 κρούσματα κορονοϊού από τις αρχές Νοεμβρίου και έκρηξη του αριθμού των θανάτων, με αποκορύφωμα το περασμένο Σάββατο, με μαύρο ρεκόρ 108 θανάτων. 4,5 θάνατοι την ώρα. Το μόνο παρήγορο είναι ότι ο αριθμός των κρούσματων άρχισε να μειώνεται. Την Κυριακή καταγράφηκαν 1.498 νέα κρούσματα και το Σάββατο 2.311 από 2.581 την Παρασκευή, δημιουργώντας ελπίδες ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα η τάση αυτή θα καταγραφεί και στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και κατ' επέκταση στις διασωληνώσεις και τους θανάτους. Ωστόσο, έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά μας, λένε οι ειδικοί, με τους πάντες να συμφωνούν ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και θα εξαχθούν χρήσιμα και πιο ασφαλή συμπεράσματα για το πότε θα μπορούσε να υπάρξει σχετική χαλάρωση της καραντίνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ειδικών και αυτά που παρακολουθεί ο Πρωθυπουργός, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχετική σταθεροποίηση ή και πτώση σε πολλές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Αποτελεί αυτή τη στιγμή ίσως μια εξαίρεση η Βόρεια Ελλάδα και ενδεχομένως η Θεσσαλία. Αυτή η μείωση του επιδημιολογικού φορτίου αντικατοπτρίζεται σε δείκτες όπως ο δείκτης μετάδοσης, το ΕΡΤΑΦ, όπως επίσης στον ρυθμό με τον οποίο προσέρχονται στα νοσοκομεία μας, ιδίως στη Θεσσαλονίκη, οι ασθενείς. Βλέπουμε μία μείωση, για παράδειγμα τα στοιχεία του ΑΧΕΠΑ, τα οποία είδαμε τις τελευταίες μέρες απέχουν πάρα πολύ σε σχέση με αυτά που βλέπαμε την Παρασκευή ή στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Υπάρχει μία αισθητή αποκλιμάκωση. Αυτό το οποίο μένει να δούμε από εδώ και πέρα είναι να υπάρξει μία εναρμόνιση του επιδημιολογικού φορτίου στην επικράτεια και μία ταχύτερη πτώση του αριθμού των κρουσμάτων. Γιατί, κακά τα ψέματα, τις πρώτες ημέρες δεν είδαμε αυτή την πτώση που περιμέναμε εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν πολύ πιο χαλαρή η πρώτη εβδομάδα του δεύτερου lockdown. Άρα, προσδοκούμε αυτή την εβδομάδα να έχουμε μια σταδιακή πτώση των κρουσμάτων. Θα αξιολογηθεί αυτό το επιδημιολογικό φορτίο από τους ειδικούς, θα γίνει εισήγηση στην κυβέρνηση και θα πάρουμε όποια μέτρα χρειάζεται. Το δεύτερο κύμα του κορονοϊού σαρώνει την Ευρώπη. Η χώρα μας, παρά την πίεση που δέχεται, είναι σε πολύ καλύτερη θέση συγκριτικά με χώρες αντίστοιχου πληθυσμού, αφού κατέχει την 33η θέση σε αριθμό κρουσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτουν τα νέα, η Ελλάδα μετρά λίγο περισσότερα από 82.000 κρούσματα, όταν χώρες όπως το Βέλγιο, η Τσεχία, η Πορτογαλία και η Σουηδία έχουν διπλάσιο, ακόμη και εξαπλάσιο, επιδημιολογικό φορτίο. Παρόλο που η χώρα μας βρίσκεται σε καλή θέση συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, οι ειδικοί δεν εφησυχάζουν και περιμένουν να δουν πότε θα αποδώσουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί.